Η Ελλάδα έχει μια μεγάλη ευλογία. Έχει τον ήλιο. Όλοι χαιρόμαστε τον ήλιο, τις ηλιόλουστες τις μέρες. Αλλά αυτό παράλληλα περιέχει και ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Κάτι το οποίο πρέπει όλοι να το έχουμε στο μυαλό μας. Το μελάνομα εμφανίζεται πολύ συχνά εξαιτίας βασικά της υπερέκτασης στον ήλιο. Βέβαια δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα πει αυτά τα οποία πρέπει να ακολουθούμε, να κάνουμε συχνά αυτόν τον έλεγχο. Αλλά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ως δήμαρχος της πόλης, μαζί με τους συνεργάτες μου, βοηθήσαμε τόσο ώστε στη συνεργασία με την τέταρτη ΥΠΕ και με το νοσοκομείο δερματικών και χωρίσεων νοσημάτων, ανοίξαμε μια πλατφόρμα και τόσο ώστε να υπάρχει η πρόσβαση στους Θεσσαλονικείς στον έλεγχο απέναντι στο μελάνομα. Σήμερα ξεκινάμε με ένα μεγάλο αριθμό δημοτικών υπαλλήλων και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατρούς, νοσοκομιακό προσωπικό που ήρθαν να δώσει καταστάσεις του Δήμου και προσφέρουν αυτή την τόσο πολύτιμη υπηρεσία στους δημοτικούς υπαλλήλους. Αλλά σε λίγες μέρες ξεκινάει αυτή η υπηρεσία για τους δημότες, για τους πολίτες Θεσσαλονίκης ελεύθερα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ξεκινάει μια τέτοια πρωτοβουλία. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους και είμαι σίγουρος ότι αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον με αντίστοιχες διαγνώσεις που σώζουν ζωές. Είμαστε στην εποχή του COVID, αλλά μην ξεχνάμε ότι η υγεία μας κινδυνεύει και πρέπει να την προφυλάξουμε σε πολλούς άλλους τομείς. Λοιπόν, ευχαριστώ, συγχαρητήρια και πάλι σε όσους συμμετέλεσαν και πάντα τέτοια.